Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Οι συχνότητες του Ηλυριακόπ TV σας καλωσορίζουν σε μία ακόμη εκπομπή. Ο θεσμός της αναρρακτικής διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευών, εξκαφών, κατεδαφίσεων έχει στόχο την πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεκτη ρήψη αποβλήτων από εξκαφές και κατεδαφίσεις, καθώς και την αξιοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών με τελικό προορισμό την διακίνησή τους πίσω στην αγορά. Την όλη συζήτηση θα την κάνουμε με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, κύριο Μπελεγρή Σάβα, υποψήφιο βουλευτή με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Δωδεκανήσους. Κύριε Μπελεγρή, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, κύριε Βοτετσιάνο. Καλησπέρα στους τηλεθέατες σας. Ενδιαφέρον το θέμα και σήμερα και έχει προκαλέσει αρκετούς πουνοκεφάλους σε διάφορες περιοχές και σε πολύ κόσμο και σήμερα θα δώσουμε κάποιες πληροφορίες και καταληκτικές λύσεις. Σήμερα όσοι παράγουν υλικά εξκαφών οφείλουν να συμβάλλονται με συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και να αξιοποιούν μέρος ή σύνολο της παραγόμενης ποσότητος για τις ανάγκες ενός έργου. Ωστόσο, οι συνηθισμένες περιπτώσεις απόρριψης μπαζών είναι σε δάση και ρεματιές και τράχους κτλ. Εδώ θα ήθελα να μας κάνετε ένα πρώτο σχολιασμό. Πράγματι, τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι αυτά που έρχονται να λύσουν σε εισαγωγικά το πρόβλημα. Μια νομοθεσία που έχει ξεκινήσει από το 2001, οπότε έχουμε γύρω στα 22 χρόνια 21 χρόνια, που να έχει μεριμνήσει σε ένα βαθμό η νομοθεσία ώστε να καθοδηγήσει την όλη διαχείριση για τα μπάζα, κοινώς μπάζα δηλαδή, για να μας καταλαβαίνουν όλοι. Από εκεί και ύστερα όμως δεν έχουν συμβεί οι κατάλληλες υποδομές με κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να δεχτούν το μεγάλο όγκο των αποβλήτων από κατασκευές, εξκαφές, κατεδαφίσεις που συμβαίνουν. Όμως έχουμε κάποιες μη κερδοσκοπικές εταιρείες να έχουν ιδρυθεί, να έχουν δομηθεί ώστε να εκτελέσουν αυτό το έργο σε ένα βαθμό έστω. Θα φέρουμε ως δείγμα την Αθήνα και τη Μακεδονία, όπου υπάρχουν μη κερδοσκοπικές εταιρείες, όπου έχουν όλες οι κατασκευαστικές, όλες, αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες και άνθρωποι που ασχολούνται με τον κλάδο και παράγουν αποβλητά τέτοιου τύπου, ή ακόμα και μεταφορείς, να συμβάλλουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία στη μη κερδοσκοπική εταιρεία με απότερο στόχο και σκοπό την αξιοποίηση και κυρίως να τα συγκροτήσουν σε ένα σημείο ώστε να μην υπάρχουν αυτοί οι ανεξέλεκτοι ρήποι στο περιβάλλον μας. Κατανοητό. Δεν είναι όμως αρκετό αυτό σε κάποιες ελάχιστες περιοχές, κύριε Μπελεγρή. Εδώ συμβαίνει πρέπει να συμβαίνει παντού και σε νησιωτικές περιοχές και σε άλλες που έχουν τουριστική ανάπτυξη και χτίζονται ξενοδοχεία και μεγάλες μονάδες. Εκεί γίνεται πάρα πολύ κακό. Σαφώς εδώ, παράδειγμα, στη Ρόδο υπάρχει ένας τεράστιος όγκος που έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε βιάσει το περιβάλλον και πρέπει να είχε σταματήσει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το γεγονός. Όμως ήρθε η δωδεκανησιακή ανακύκλωση, για εδώ για τη Ρόδο συζητάμε τώρα, δωδεκανησιακή ανακύκλωση, η οποία ήρθε για να λύσει το πρόβλημα, όπως σας είπα, και στην Αθήνα ή στη Μακεδονία, αλλά δεν έχουν συνενέσει, δεν είναι εταίροι οι κατασκευαστικές εταιρείες ή οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον κλάδο, παρά μόνο ένας υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καλοπίτας Βάιος, που στο τέλος-τέλος της συζήτησης θα εμφανιστεί ψηφοθυρία που επιδιώκουν αντί να λύσουν το πρόβλημα, διότι δεν καλέστηκαν οι όποιες κατασκευαστικές εταιρείες να συμβάλλουν στο έργο, όπως είπαμε, να γίνουν εταίροι και να λύσουν το πρόβλημα, αλλά έρχονται μετά, μετέπειτα, ως να είναι υπάλληλοι, θα έλεγα, στο τέλος, ή να μπουν στο Μητρό οι όποιοι μεταφορείς αυτών των αποβλήτων, αντί να είναι μέσα, όπως θα έπρεπε δηλαδή, να είναι μέσα εταίροι σε αυτή την δωδεκανησιακή ανακύκλωση. Παράλληλα, η δωδεκανησιακή ανακύκλωση εμφανίζει μία εταιρεία, την Έργων Αναπτυξιακή συγκεκριμένα, η οποία έρχεται να κάνει την διαχείριση των αποβλήτων για να τα αξιοποιήσουμε ξανά, η οποία εταιρεία είναι συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού
από το πρόσωπο που σας είπα, Βάιος Καλοπίτας, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΔΑΝΑΕΚ. Οπότε εμφανίζει, με βάση και την νομοθεσία του 2017 για το συγκεκριμένο θέμα, εμφανίζεται το ασυμβίβαστο, κύριε. Εμφανίζεται το ασυμβίβαστο λόγω του ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος έρχεται να συλλέξει τα απόβλητα, παίρνοντας το τέλος, επιβαρύνοντας δηλαδή τον πολίτη να κάνει αυτή τη διαχείριση, του επιβαρύνει και ίσως και να τον προωθεί στο να τα πετάξει τελικά στα ηρεματιά, πράγμα που δεν θέλει κανένας. Όμως, από τη στιγμή που το κόστος ανεβαίνει, λόγω του ότι είχαμε τα μεταφορικά έχουν αυξηθεί λόγω των καυσίμων και παράλληλα έρχεται αυτό το τέλος να κουμπώσει και να δημιουργήσει τελικά περαιτέρω πρόβλημα αντί να λύσει. Και στο κάτω-κάτω το τέλος που παίρνουν είναι καθαρά για την εκπαίδευση των πολιτών στο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και τη διαχείριση, ενώ θα έπρεπε να το κάνουν οι εταίροι που θα ήταν μέσα σε αυτή την εταιρεία, τη δωδεκανησιακή ανακύκλωση, πράγμα που έχουν στερηθεί οι πολίτες στη θυσία, στο βωμό της θυσίας των πελατειακών σχέσεων, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι είπα, η έργο αναπτυξιακή, παράλληλα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θέμα είναι ότι βρίσκεται στον ίδιο χώρο η έργο αναπτυξιακή, μια εταιρεία του πατέρα συγκεκριμένα, του Προέδρου της ΔΑΝΑΕΚ, στον ίδιο χώρο με την ΔΑΝΑΕΚ. Ενώ δηλώνει άλλη έδρα, είναι στον ίδιο χώρο η εταιρεία που κάνει την ανακύκλωση, η μη κερδοσκοπική εταιρεία και η εταιρεία διαχείρισης, η οποία βγάζει ξανά κέρδη. Πελατειακές σχέσεις. Τα καλά και συμφέροντα, κύριε Μπενεγρίο, συνήθως. Τα καλά και συμφέροντα. Μιλήσατε για νομολογία πριν λίγο. Θα ήθελα να μας πείτε ποια ακριβώς υλικά θεωρούνται ανακυκλώσιμα και καλύπτονται από αυτήν την νομολογία. Ναι, όση ώρα συζητάμε τώρα για την ανακύκλωση, δεν βάζουμε μέσα τα επικίνδυνα απόβλητα, δεν υπάρχει μέσα ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων. Πράγμα οξύμορο και παράλογο, διότι όταν γίνεται μια κατεδάφιση, πώς θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε, παράδειγμα, τα ελενίτη ή τον αμίαντο που βρίσκεται ακόμα κάτω από τα πλακάκια. Αυτά κι αν είναι τα ελενίτη και ο αμίαντος. Αυτά κι αν είναι επικίνδυνα πάρα πολύ για την υγεία, βέβαια. Είναι κατηγορία Α1, έχουν απαγορευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά τα έχουμε σήμερα να υπάρχουν και αυτή τη στιγμή, όταν κάνουν μια εναλλακτική διαχείριση, τα βάζα δεν έχουν μέσα τον αμίαντο. Φυσικά και τον έχουν, οπότε δεν θα έπρεπε να ξεχωρίσει αυτό, δηλαδή τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι επικίνδυνα. Υπάρχουν επικίνδυνα υλικά μέσα σε αυτά τα απόβλητα. Πρέπει να γίνει κατανοητό από το σύνολο και σίγουρα από την πολιτεία και θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει με διαφορετικό τρόπο, όχι όπως αυτό που βλέπουμε, να κάνει μια ξεχωριστή διαχείριση με απότερο στόχο και σκοπό. Ο άνθρωπος που θέλει να βγάλει τα ελενίτ να πρέπει να απευθυνθεί σε μια αθηναϊκή εταιρεία, παράδειγμα, και με τη σειρά της αυτή η εταιρεία να τα προωθήσει, να τα στείλει στη Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες κάνουν ταφή αυτών των αποβλήτων του αμίαντου. Οπότε το κόστος είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό μόνο αποθεί τον Έλληνα πολίτη στο να κάνει την ορθή διαχείριση των αποβλήτων που θα παράξει βγάζοντάς τα από το σπίτι του, που να μην ξεχνάμε πως με τις ευλογίες της ελληνικής νομοθεσίας ήρθε κάποτε αυτό το προϊόν, το καρκινογόνο για τον άνθρωπο, που η μόλυνση δεν σταματάει από αυτές τις ίνες, διότι διοχετεύονται παντού στο χώμα, το χώμα παραμένει μολυσμένο και δεν σταματάει ποτέ αυτή η μόλυνση. Οπότε, τι να λέμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια ολιστική μέρημνα για αυτή τη διαδικασία. Ο αμίαντος, αν θέλετε να πούμε κάποια συγκεκριμένο παράδειγμα, θα αναφέρω την Εθνική Τράπεζα, όπου είχε το αμιαντίτ, ήταν δηλαδή 44% ποσοστιαία, ήταν μέτοχος η Εθνική Τράπεζα, όπου το 2001 που έκλεισε αυτή η επιχείρηση, να το πούμε και έτσι, φουλ στον αμίαντο, χιλιάδες τόνοι αμιάντου σε εκείνο το σημείο. Συγκεκριμένα μιλάω για το δρέπανο Αχαΐας. Μόλις το 2021 πάρθηκαν 2.650 τόνοι αμιάντου. Σίγουρα, σαφώς και υπάρχουν και άλλα απόβλητα, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά τα 2.650, τα οποία η περιφέρεια Δυτικής Πελοποννήσου τους έδωσε και τα συγχαρητήρια για αυτή την πράξη, ενώ η Εθνική Τράπεζα έπρεπε να το έχει υλοποιήσει από το 2005.
Φτάσαμε το 2021 και να τους πούμε συγχαρητήρια, γιατί ο Έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει. Γι' αυτό έγινε αυτό. Γι' αυτό μπορούν να κινούνται έτσι, διότι δεν γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης τι συμβαίνει. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας οι ίδιοι οι δολοφόνοι μας, διότι φανταστείτε τι μόλυνση δημιουργήθηκε στο περιβάλλον, στο χώμα, στα νερά, στον υδροφόρο ορίζοντα, με τόσους τόνους αμιάντου να υπάρχουν σε εκείνο το σημείο. Και δεν είναι μόνο αυτό, το έφερα ως δείγμα, διότι η Εθνική Τράπεζα, όπως σας είπα, ενώ καθυστέρησε, της δώσανε τα συγχαρητήρια για αυτή τη δράση της. Όχι. Αυτό είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Βέβαια, κόρα Κασκοράκου, μα ότι δεν βγάζει, κύριε Μπελεγρή, έτσι φως φανάρι τα πράγματα. Μιας και μιλήσατε πριν λίγο για Γερμανία και για την ανακύκλωση κτλ., θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα. Τι γίνεται στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όσον αφορά με αυτά τα μπάζα, να το πούμε έτσι απλά, να καταλάβει ο κόσμος. Πού πάνε, τι τα κάνουν, τα φτιάχνουν κάτι, έχουν σωστή ανακύκλωση, τα χρησιμοποιούν κάπου, τα εξαφανίζουν, τέλος πάντων να μην υπάρχει αυτή η άσχημη εικόνα μέσα στις ρεματιές, όπου ακόμα και ψωφίδια βλέπουμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, είναι η λεγόμενη χιτέα, δηλαδή χώροι υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων, όπου εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο χώρο. Οπότε πρέπει να το στείλουμε στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, όπως σας είπα, όπου το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ. Είμαστε δέσμοι αυτών, διότι εμείς δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα λάκκο, να τα χώσουμε μέσα και από πάνω, ακόμα και τσιμέντο να ρίξουμε για να το αδρανοποιήσουμε το υλικό αυτό. Δεν μπορούμε, πρέπει να πληρώσουμε υπέροχα ποσά. Καταλαβαίνετε, πελατειακές σχέσεις είναι αυτές που έχουν δομήσει το περιβάλλον της πολιτείας αυτή τη στιγμή. Και μόνο ο Έλληνας πολίτης είναι ο αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να το σταματήσει και να φέρει όλη τη διόρθωση που επιβάλλεται. Διότι το να μολύνεις το περιβάλλον με αυτό το υλικό δεν είναι ότι η μόλυνση θα είναι για λίγα χρόνια. Η μόλυνση αυτή θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, γιατί όπως ξέρετε ο αμίαντος είναι και αμόλυντος, είναι και άσβεστος. Δηλαδή, οι ίνες του δεν πρόκειται να αλλάξουν σύσταση. Πάντα θα είναι εκεί στο χώμα και θα περιμένουν έναν άνθρωπο να πάει έστω και να σηκώσει με το πόδι του σκόνη και να του είναι επιβλαβές προς το σώμα του, συγκεκριμένα στους πνεύμονες, να πάθει αμιάντωση, όχι από το χώμα μόνο. Εντάξει, καταλαβαίνετε, θα είναι σε ένα βαθμό. Το άλλο, το χειρότερο, είναι η άγνοια που υπάρχει, που όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε η ελληνική νομοθεσία να έχει στήσει μηχανισμούς και να ενημερώνει τους εργαζόμενους που έρχονται σε τριβή με τον αμίαντο. Θα έπρεπε να γνωρίζει από τη σχολή και όλας ο κάθε εργαζόμενος που θα βγει να δουλέψει, να εργαστεί ως υδραυλικός, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, ό,τι έχει σχέση με τα οικοδομικά, αλλά είπα μηχανικός λόγω του ότι και στα φρένα, καταλαβαίνετε, υπάρχει αμίαντος. Δεν το γνωρίζει όμως κανείς. Τους δώσαν τα φώτα από το σχολείο, δεν τους δώσαν τα φώτα από πουθενά. Με αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν χωρίς να ξέρουν και το λόγο ή να το μαθαίνουν μετέπειτα. Αμιάντωση, καρκίνο του πνεύμονα, μεσοθυλίωμα. Όλα αυτά έρχονται από το αμίαντο. Και μην ξεχνάτε, γνωρίζουν από το 1987 υπάρχει σχετική οδηγία από την ΕΟΚ για τον αμίαντο και είμαστε στο 2022. Να πούμε ότι πίνουμε νερό από σωλήνες αμιάντου και μας λένε ότι όλα καλά, διότι δεν παθαίνει ζημιά. Όχι, παθαίνει ζημιά και από την πόση. Μπορείς να πάθεις στο στομάχι κάποια βλάβη πολύ σημαντική και στον ισοφάγο. Αλλά για όσους θα επιμείνουν, θα πω το εξής. Όταν γίνεται μια βλάβη και σπάει ο αμιάντος, καταλαβαίνετε ότι τα κομμάτια μένουν μέσα. Και επίσης, στο σημείο που γίνεται η τομή που κόβουμε για να φτιάξουμε τη βλάβη, αυτό συνέχεια θα βγάζει ίνες. Αυτές οι ίνες είναι μέσα στο νερό. Όταν τα ρούχα, για παράδειγμα, στεγνώσουν από την πλύση, ο αμίαντος θα μείνει πάνω στα ρούχα. Βάλτε τα παιδιά σας πάνω στα σεντόνια να κοιμηθούν με τις ίνες αμιάντου. Αυτό θέλουμε. Αυτή τη διοίκηση θέλουμε. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξει, κύριε Πελεγρή, και θα ήθελα να πω, μιας και αναφέρεστε για τον αμίαντο, υπάρχουν εκατοντάδες οικίες, ταράτσες που ο αμίαντος ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί από αυτά τα σημεία και δυστυχώς θα κάνει πολλά χρόνια να φύγει, γιατί ο κόσμος με αυτή την οικονομική ανέχεια τώρα δεν μπορεί να προβεί σε διάφορες κατασκευές, να αλλάξει τις σκεπές του κτλ.
Ωστόσο, βλέπουμε εδώ πέρα και κάποιου ασυνείδητου. Προσωπικά, εγώ εδώ στην Κέρκυρα έχω πάρα πολλές φορές το χειμώνα, όταν βρέχει πάρα πολύ, κάποιοι ασυνείδητοι ανοίγουν του βόθρου με το νερό, το βρόχνο νερό, και βρωμάει όλο ο τόπο. Δηλαδή, υπάρχει και ασυνειδησία, δεν υπάρχει μια παιδεία, σωστή, έλεος. Θα συμφωνήσω σε αυτό, κύριε Βοντετσιάνο. Αυτό εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές, θεωρώ. Αλλά ας μείνουμε στην διοίκηση και στη μέρημνα που έπρεπε η διοίκηση, δηλαδή, να έχει φροντίσει και να υλοποιήσει το εγχείρημα στο να συλλέξει αυτό το προϊόν που η ίδια, όπως είπα και πριν, εμφάνισε στην αγορά, η ίδια η διοίκηση άφησε στην αγορά. Εντάξει, δεν γνωρίζανε τότε, αλλά όσες διοικήσεις περάσανε δεν γνώριζαν. Φυσικά και γνώριζαν. Καμία όμως δεν μπήκε στη διαδικασία να προστατεύσει τον πολίτη, να προστατεύσει τον περιβάλλον. Αντιθέτως, δίνουν ευχαριστία στην Εθνική Τράπεζα μετά από τόσα χρόνια, γιατί πήγε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Εθνική Τράπεζα ώστε να αποποιηθεί των ευθυνών και να μην κάνει αυτή την περισύλλογη. Όμως φυσικά και δεν τα κατάφερε. Τουλάχιστον λειτουργήσε εκεί ο μηχανισμός της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα το 2021 τον Δεκέμβρη να προβεί σε αυτές τις διαδικασίες και να στείλει στη Γερμανία τα απόβλητα ταμιά του και να πληρώσει φυσικά το κόστος. Αλλά όχι να τις πούμε συγχαρητήρια για τη δολοφονία τόσων ανθρώπων, για την μόλυνση, την επανόρθωση του περιβάλλοντος. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Ας μείνουμε λίγο ακόμα στο νερό. Πώς γίνεται να δεχόμαστε να γίνονται ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους που από κάτω είναι αμίαντος? Είναι απόλυτα παράλογο. Κύριοι, δεν πρέπει να γίνονται ασφαλτοστρώσεις να αλλάξουν οι σωλήνωσεις. Δεν πρέπει. Μήπως και γνωρίζουν τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχουν μπει αμίαντοι, μήπως και γνωρίζουν οι ίδιοι τεχνικοί? Γιατί όταν έμπαινε ο αμίαντος, μπορεί να έχουν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι και να μην γνωρίζουν τι είδους υλικό είναι οι σωληνώσεις που περνάνε από τους δρόμους που ασφαλτώνουν αυτή τη στιγμή. Ό,τι έχει συμβεί πριν το 2000 σε όλες τις οικίες, να το πούμε και έτσι, σε όλους τους τοίχους υπάρχει αυτό το προϊόν, διότι ήταν το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ έντονα. Οπότε, αν κόψει έναν τοίχο, θα βγάλεις αμίαντο. Πρέπει να λάβεις μέτρα προστασίας. Λένε για τα σπίτια που έχουν χτιστεί από το 2000 και πριν, αλλά σίγουρα αυτό πηγαίνει και κάποια χρόνια μπροστά. Δηλαδή και το 2005 μια... Όπα, κύριε Μελεγρή, μιλάμε τώρα, συγγνώμη για τη διακοπή, μιλάμε τώρα για... Μιλήσατε για δρόμους. Ασφαλτωρούν δρόμους και περνάνε σωλήνες. Δεν μιλάμε για σπίτια. Στα σπίτια έχουν τους σιδερένιους σωλήνες, οι οποίοι είναι άλλη κακομοιρία, άλλη σκουριά. Μιλάμε για τους δρόμους εδώ πέρα που τους τρώνουν και είναι αμίαντοι. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Ναι, ο λόγος της αγωγής ήταν να καταλάβουμε πως ήταν τόσο διαδεδομένο αυτό το υλικό που σαφώς δεν γνωρίζανε πόσο επιβλαβές ήταν και γι' αυτό γεμίσανε όλα τα δίκτυα με αμίαντο. Σας είπα όμως το ότι όταν γίνεται μια βλάβη που γίνεται πάρα πολύ συχνά, τα κομμάτια μένουν μέσα. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε πως... Γιατί έχουν βγει κάποιες αναφορές, παράδειγμα στην Κύπρο οι διαχειριστές των δικτύων ή και στη Θεσσαλονίκη, η πρόφασή τους ήταν πως δεν είναι επιβλαβές από την πόση, εσφαλμένα βέβαια, όπως σας εξήγησα και πριν. Την επόμενη μέρα με την διακυβέρνηση της Ελληνικής Συνέλευσης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί είναι να αποξηλωθούν όλες τις σωληνώσεις αλλά και όλα τα σημεία που περιέχουν αυτό το υλικό, να απομακρυνθούν, να δημιουργηθούν οι χώροι ταφής σε σημεία τα οποία θα είναι φυσικά πλήρως ελεγχόμενα, ώστε να προστατεύσουμε στο μέγιστο βαθμό το περιβάλλον μας και τον άνθρωπο τον ίδιο, έτσι. Σίγουρα. Θα ήθελα λίγο πριν προχωρήσουμε στην κουβέντα μας να μας πείτε αν έχει υπολογιστεί ετησίως ο όγκος των αυτών των απορριμμάτων, των αποβλήτων, των μπαζών γενικά σε πανελλαδική κλίμακα και αν ήταν εφικτό έτσι ώστε να αποφευχτούν αυτές οι παραβιάσεις που κάνουν, οι παρατυπίες σε κάποιους χώρους συγκεκριμένους που είναι έτσι προσιτοί στο να ρίξουν και να παρανομούν με τα μπάζα, να υπάρξει μια αστυνόμευση έτσι ώστε να υπάρχουν και κάποιες θέσεις εργασίας. Κύριε Βοντετσιάνο, ό,τι και να πούμε για αριθμούς, θα μιλήσουμε για την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οπότε να θυμηθούμε πως
Τα στατιστικά μπορούμε να τα βάλουμε και στα μεγάλα ψέματα, διότι πολλούς από εμάς δεν μας ρωτήσανε από πότε φτιάξαμε το σπίτι κτλ. Όμως, με βάση τις στατιστικές εμφανίζονται κάποιοι αριθμοί που να μας δείξουν πόσοι τόνοι από απόβλητα κατασκευών εμφανίστηκαν και έγινε, ας πούμε, και η διαχείρισή τους. Σίγουρα δεν είναι πραγματική αυτή η αριθμή, διότι δεν έχει γίνει μια ολιστική ενέργεια στο να συλλέξουν αυτούς τους αριθμούς. Όσο για την αστυνόμευση, δεν θα το θέλαμε κάτι τέτοιο. Δεν θα θέλαμε τον πολίτη να φοβάται και να κάνει κάτι λόγω της αστυνόμευσης και του ελέγχου της διαδικασίας, αλλά να τον παιδεύσουμε, να παιδευτεί ο πολίτης από παιδί ακόμα, φυσικά από παιδί, ναι, να γνωρίσει ποια είναι τα υλικά, πώς τα διαχειριζόμαστε, και μια όμορφη διαδικασία για την προάσπιση, την προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου, χωρίς να χρειάζεται αστυνόμευση. Ο αστυνόμος να είναι ο ίδιος ο πολίτης και να αστυνομεύει τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό θα ήταν το ευχής έργων, να το πούμε και έτσι, να γνωρίσει ο Έλληνας πολίτης τι συμβαίνει, διότι όταν ρίχνει τα μπάζα, τα απόβλητα σε μια ρεματιά, το πρόβλημα που δημιουργεί θα έρθει στο σπίτι του. Όταν αφήνει τη διοίκηση να σε λυγεί εις βάρος του και εννοώντας την εκάστοτε Δανάεκ και την εκάστοτε μη κερδοσκοπική εταιρεία που έρχεται σε εισαγωγικά να ρυθμίσει το πρόβλημα, αλλά το διωγγώνει, αυτό έχει να κάνει με την ανοχή του πολίτη. Η ανοχή πρέπει να σβήσει, πρέπει να εξαλειφθεί η ανοχή, ώστε να λύσουμε πραγματικά τα προβλήματα που κυριαρχούν κατά τόπους, θα πω, σε όλες τις περιοχές που ακούεις το όνομα μπάζα, ακούεις το όνομα απόβλητα επικίνδυνα, και θα έπρεπε ήδη τουλάχιστον να είχε υπάρξει μία μέρημνα, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, διότι είναι τραγικά τα πράγματα. Όπου και να κοιτάξεις γύρω σου θα δεις μπάζα, θα δεις κομματερές, και αυτή τη στιγμή αντί να το λύσουμε επιβαρύναμε τον πολίτη, τον υποχρεώσαμε. Αν δεν πάει στην Δανάεκ, για παράδειγμα, δεν θα πάρει άδεια για να χτίσει το, για να, δεν θα πάρει ρεύμα για το σπίτι του. Είναι απαραίτητο δηλαδή. Αυτό έρχεται με μία πίεση, θα το πούμε, με μία πίεση που είναι και κοστοβόρα, ενώ θα έπρεπε για να λύσει το πρόβλημα η διοίκηση να το κάνει χωρίς να πάρει χρήματα. Διότι επικαλούνται το ότι θα υπάρχει μία ολιστική οικονομία, ότι δηλαδή θα κυκλική οικονομία, με συγχωρείτε, με ανταποδοτικότητα στον πολίτη. Γιατί να πάρει ο Έλληνας ανταποδοτικότητα και αντί να μην πληρώσει καθόλου από την αρχή? Να μην πληρώσεις, κύριε, φέρ' τα μπάζα να τα πάρουμε, να τα κάνουμε διαχείριση. Αυτά βγάλουμε λεφτά. Τα χρειαζόμαστε τα μπάζα. Τα χρειαζόμαστε να κάνουμε δρόμους. Τα χρειαζόμαστε να βγάλουμε υλικά. Τα χρειάζεται το δημόσιο. Ήσασταν σαφείς, κύριε Μπελεγκρή, αλλά και στην ακρίβεια στα λεγόμενά σας, και από όλα αυτά που είπατε στην εκπομπή εγώ κρατάω το εξής, ότι έχει γίνει μεγάλη οικολογική ζημιά με τη ρήψη αυτών των μπαζών και των επικίνδυνων απορριμμάτων και ιδίως από τον αμίαντο. Παράλληλα έχει γίνει και μια αισθητική και άσχημη εικόνα, αλλά και μια ζημιά γενικά στον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων. Και θα ήθελα λίγο εδώ πέρα εσείς να μας εξηγήσετε τα υλικά με τα οποία πρόκειται να δομηθούν στην ελλείνωση της ρεύσης τα πάντα, τα σπίτια, οι δομές γενικά. Σίγουρα θα έρθουν υλικά τα οποία θα είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, σε αντίθεση με το σήμερα που έχουμε όλα αυτά τα υλικά που έρχονται από τη Γερμανία ως οξύμορο και ανακούγεται, τα οποία περιέχουν μέσα ίνες. Μας λένε πως όχι αμιάντου, μας λένε είναι γυαλιού, μας λένε υποκατάστατα αμιάντου, όπου αυτή τη στιγμή είναι σε κατηγορία, μιλάω για αυτή τη στιγμή τη χρησιμοποιούμε, από κόλλες, σουβάδες και πολλά άλλα υλικά. Περιέχουν κάποιες ίνες ξανά, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε κατηγορία α3. Δηλαδή δεν είναι όπως ο αμιάντος καρκινογόνα, άσχετα που έχουν εμφανιστεί και από δημόσια πρόσωπα πνευμονολογίας, να το πούμε και έτσι, και εδώ στην Ελλάδα, γνωστά πρόσωπα, που έχουν πάρει θέση πως μπορεί να προκαλέσουν και καρκίνο στην ουρήθρα.
Ας δούμε όμως πρώτα το πρόβλημα. Δηλαδή, έτσι λειτουργεί τόσα χρόνια αυτή η διαδικασία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ελληνικής νομοθεσίας. Πρώτα πρέπει να δούμε τους θανάτους, τις απώλειες και μετά να πάρουμε θέση και να λάβουμε μέτρα. Οπότε, η Ελλήνων Συνέλευσης με την ανάληψη της διακυβέρνησης, τα υλικά που θα δομούν την εκάστοτε οικία θα είναι φιλικά προς τον άνθρωπο που θα κάνει την εργασία, φιλικά προς τον άνθρωπο που θα μείνει μέσα. Ό,τι απόβλητα θα μπορούν να γίνουν η επεξεργασία κατάλληλη ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν. Ναι, να επαναχρησιμοποιηθούν. Έχουμε μεγάλο όγκο εργασίας σε ό,τι σκουπίδι μας έχουν αφήσει οι άλλες κυβερνήσεις. Έτσι θα τοποθετηθώ, γιατί είναι αποτέλεσμα των κυβερνήσεων το να έχουμε τόσο αμίαντο, ανεξέλεγκτο σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. Όπου και να κοιτάξω, αν ανέβει σε μια ταράτσα, θα δει ένα σωρό σημεία με ελενίτ. Και όχι να είναι okay, είναι σπασμένα. Και όταν είναι σπασμένο το ελενίτ, βγάζει συνέχεια ο κόσμος, ο πολίτης, δεν γνωρίζει. Πρέπει να μπει στη διαδικασία να παιδευτεί. Πρέπει να παιδευτούμε όλοι μαζί, να προστατεύσουμε, να προστατευτούμε, να διαφυλάξουμε την υγεία μας, την υγεία των παιδιών μας, των απογόνων μας. Είναι επιτακτική ανάγκη. Και αυτό πώς αλλιώς θα συμβεί αν δεν ενεργοποιηθεί ο πολίτης? Δεν είμαστε εδώ για να πάρουμε ψήφους. Είμαστε εδώ για να ενεργοποιήσουμε τα αδέλφια μας, τους Έλληνες, όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη, ώστε να πάρουν τη διοίκηση οι ίδιοι. Οι υπόλοιποι που πέρασαν μας έχουν ως δεδομένους ψηφοδότες στιγμιαίους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όσοι έχουν περάσει επιδιώκουν πελατειακές σχέσεις και συμφέροντα των λίγων. Πρέπει να σταματήσει. Δεν έχεις κανένα κέρδος, Ελληνά μου, από αυτούς και ούτε πρόκειται να έχεις. Αντιθέτως, με το να είναι αυτή στην διοίκηση, το μόνο που θα κάνουν θα είναι να σε δολοφονούν από τη μικρότερη θέση σε κλίμακα μέχρι την υψηλότερη. Εγώ θα το πω, μια σύγχρονη γενοκτονία, όχι μόνο ο αμίαντος που πίνουμε νερό, όχι μόνο ο αμίαντος που είναι παντού και μας περιβάλλει, όχι μόνο τα μπάζα που κάνουμε τη διαχείριση και αποθούμε τον Έλληνα πολίτη στο ακόμα και να φτιάξει το σπίτι του γιατί το έχει ανεβάσει το κόστος. Όχι, κύριε, πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Κύριε Πρεβή, ήσασταν σαφείς. Η εκπομπή ήταν ένα κομμάτι σοβαρής ενημέρωσης για όλο αυτό το φαινόμενο που λίγο πολύ όλοι το βιώνουμε στον τόπο μας. Και μένει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Βοντετιάνο, πάντα στις θέσεις σας, πάντα στον αγώνα σας. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία, πάντα ο Νίκος Σαλονίτης και στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοντετιάνος. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.